Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Display Media TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Αυτή την εβδομάδα έχουμε να δούμε αντιλιακές μεμβράνες και μεμβράνες ασφαλείας. Οι μεμβράνες τις οποίες αντιπροσωπεύουμε είναι της γαλλικής εταιρείας Reflective, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο χώρο. Και έχουμε μεμβράνες οι οποίες είναι κτηρίων, αυτοκινήτων και κάποιες άλλες ειδικές, όπως οι μεμβράνες ασφαλείας. Εδώ πάνω βλέπουμε τις δύο πρώτες μεμβράνες, οι οποίες είναι εξωτερικής επικόλυσης, η SOL 102 και η SOL 332, οι οποίες είναι, η πρώτη είναι καθρέφτης και η δεύτερη είναι μια ψιλοπαρόμοια αλλά με μεγαλύτερη σκουρότητα. Είναι η IR50, η οποία είναι μια κλασική φημή μεμβράνη εσωτερικής επικόλυσης για κτίρια, όπως και η IR80. Η AUTSI20, η οποία είναι αυτοκινήτου, φημή μεμβράνη αυτοκινήτου. Η UVA151, η οποία είναι μια μεμβράνη ειδικής χρήσης, είναι μόνο για την UV ακτινοβολία, όπου θα δούμε και αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες, και η SEC054, η οποία είναι μια μεμβράνη ασφαλείας για την θράψη κρυστάλλων. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά διάφορα στατιστικά για την κάθε μεμβράνη, τη χρήση της και τον τρόπο τοποθέτησής της. Πάμε να δούμε την πρώτη μεμβράνη που έχουμε για χρήση σε κτίρια και τζάμια. Είναι η SOL 102, η οποία είναι μια μεμβράνη καθρέφτης. Είναι εξωτερικής εφαρμογής. Τώρα, οι μεμβράνες καθρέφτες έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα ότι όταν επικολληθούν από την έξω μεριά προς μέσα, δηλαδή προς το κτίριο, ο περαστικός απ' έξω δεν μπορεί να βγει, βλέπει ουσιαστικά τον εαυτό του, λειτουργεί σαν καθρέφτης, ενώ εσείς από την μέσα πλευρά προς τα έξω έχετε πλήρη ορατότητα. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν ισχύει κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι δηλαδή όπως είναι τα one-way vision, όπου η περίοδος φωτισμός εσωτερικά δεν επιτρέπει να έχουμε αυτού του είδους το φαινόμενο του καθρέφτη από έξω προς τα μέσα. Η συγκεκριμένη μεμβράνη έχει 21% ηλιακό παράγοντα G. Ο ηλιακός παράγοντας G είναι ένα ποσοστό επί της 100, όπου ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους γύρω από τις ιδιότητες μια μεμβράνης και βγάζει ένα συγκεκριμένο συνολικό συντελεστή. Όσο πιο χαμηλό είναι το νούμερο αυτό, και γενικότερα αν είναι κάτω από 40%, σημαίνει ότι έχουμε αρκετά καλή απόδοση της μεμβράνης. Για τη συγκεκριμένη είναι στο 21, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Βλέπουμε επίσης ότι έχει 79% απόθεση της ηλιακής ενέργειας, οπότε είναι μια εξαιρετική λύση για την περίπτωση που χρειαζόμαστε να μειώσουμε συνολικά την θερμική ενέργεια ενός χώρου και να προστατεύσουμε κιόλας από τις υπεριόδεις ακτινοβολίες. Επόμενη μεμβράνη που έχουμε κατά σειρά είναι η SOL 332, η οποία είναι ουσιαστικά παρόμοια, αρκετά παρόμοια με την 102, μόνο που είναι πιο έντονα φημέ, είναι πολύ πιο σκούρα σαν μεμβράνη. Κατά τα άλλα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, εξωτερική εφαρμογή όπως και η πρώτη, με 21% συντελεστή G και 79% απόθεση της συνολικής ενέργειας. Οπότε αυτές εδώ οι δύο μεμβράνες της Reflective είναι οι δύο μεμβράνες εξωτερικής εφαρμογής που έχουμε για κτίρια, και σημειώνουμε ότι είναι κατάλληλες για κάθε τύπο τζαμιού, δηλαδή είτε μιλάμε για μονούς ή αλοπίνακες, είτε διπλούς, είτε οποιοδήποτε είδος τζαμιού μπορεί να εφαρμοστεί κανονικά χωρίς πρόβλημα. Αργότερα θα αναφέρουμε και κάποια χαρακτηριστικά, κάποια στοιχεία που αφορούν την τοποθέτηση των μεμβρανών. Επόμενη μεμβράνη της Reflective για χρήση σε κτίρια είναι η IR50, η οποία είναι εσωτερικής επικόλυσης. Είναι μια μεμβράνη με όχι ιδιαίτερα έντονα φημέ επίστρωση από ό,τι βλέπετε, δηλαδή ουσιαστικά είναι αρκετά πιο διακριτική από τις προηγούμενες που δείξαμε. Ωστόσο, έχει την ικανότητα να αποθεί το 52% της ηλιακής ενέργειας, ενώ ο συντελεστής G είναι στο 48%, είναι πολύ πιο ψηλά από την προηγούμενη. Ωστόσο, η κάθε μία έχει τη δικιά της χρήση, εδώ περισσότερο χρησιμεύει σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να έχουμε μια ελαφριά φημή απόχρωση, χωρίς να έχουμε το φαινόμενο του καθρέφτη, χωρίς να θέλουμε να αποκλείσουμε τελείως την ορατότητα από έξω προς τα μέσα σε ένα κτίριο. Κάτι διακριτικό και σημαντικό να σημειώσουμε ότι είναι μια μεμβράνη η οποία επικολλείται εσωτερικά, σε αντίθεση με τις άλλες δύο που δείξαμε, που η επικόλυση γίνεται εξωτερικά. Παρόμοια είναι μια νέα μεμβράνη που σε λίγο καιρό αναμένεται να βρίσκεται στον κατάλογό μας, είναι η IR80. Εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απόθεση της ηλιακής ενέργειας. Υπάρχει ένα διαφορετικό tint, ένα διαφορετικό χρωματικό, ας πούμε, μια διαφορετική χρωματική σκίαση σε σχέση με την άλλη, όταν τις βλέπουμε τη μία
δίπλα από την άλλη. Αυτή είναι λίγο πιο μπλεδίζουσα. Αρκετά παρόμοιες, πάλι εσωτερικής επικόλυσης και η AR80, απλά έχει μεγαλύτερη αντοχή, συνολική αντοχή και μεγαλύτερη απόθεση της ηλιακής ενέργειας. Επόμενη μεμβράνη που έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι η UVA-151. Η συγκεκριμένη μεμβράνη είναι επίσης ακόμα μια μεμβράνη για κτίρια και αλλοπίνακες, αλλά έχει κάτι το χαρακτηριστικό. Βλέπετε, όπως βλέπετε, είναι καθαρή τελείως η μεμβράνη, δεν έχει κάποια φημία απόχρωση, δεν μπλοκάρει καθόλου ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο όμως μπλοκάρει το 99% της UVA ακτινοβολίας, η οποία ευθύνεται για το φαινόμενο του αποχρωματισμού και είναι ιδανική για χρήση σε καταστήματα με βιτρίνες όπου θέλουμε να προστατέψουμε το εμπόρευμα που βρίσκεται on display. Κυρίως δηλαδή για μαγαζιά με ρούχα, φωτογραφικό υλικό και γενικότερα οπουδήποτε παρατηρούμε να υπάρχει πρόβλημα με τον ήλιο και την έκθεση των προϊόντων στον ήλιο. Η συγκεκριμένη έχει εσωτερική επικόλυση και περισσότερες πληροφορίες για τις ιδιότητες της μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο data sheet στο site μας. Άλλη μια δημοφιλής χρήση των αντιλιακών μεμβρανών είναι αυτή στα αυτοκίνητα. Οι γνωστές σε όλους μας φημέ μεμβράνες αυτοκινήτων. Η Reflective έχει την μεμβράνη OutC20, η οποία είναι μια μεμβράνη αρκετά σκούρα από ό,τι βλέπετε, με 37% ικανότητα απορρόφησης της ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, βρίσκεται στο συντελεστή 22%, που είναι ο συντελεστής φωτεινότητας, όπου είναι πλήρως συγκεκριμένο και περνάει τις αντίστοιχες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών. Η επικόλυσή της είναι εσωτερική, έρχεται με 12 με 15 χρόνια σε συνθήκες κεντρικής Ευρώπης αντοχή, 2 χρόνια εγγύηση και μπορείτε να τη βρείτε σε διάσταση ρολού 1,52 και 30 μέτρα μήκος. Άλλη μια εξαιρετική μεμβράνη, την οποία αρκετοί από τους πελάτες μας επιλέγουν και σας καλούμε να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Τελευταία μεμβράνη κατά σειρά της Reflective για το σημερινό επεισόδιο είναι η SEC-054. Η συγκεκριμένη μεμβράνη φυσικά δεν αφορά αντιλιακή προστασία, αλλά είναι μια μεμβράνη ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια μεμβράνη εσωτερικής χρήσης, την οποία εφαρμόζουμε πάνω σε ένα τζάμι, το οποίο θέλουμε να έχουμε μια προστασία από την θράψη. Όταν θρηματιστεί το τζάμι, λοιπόν, να μην έχουμε θράσματα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους διαμένοντες στο χώρο του τζαμιού. Επίσης βοηθάει, είναι ας πούμε μια μεμβράνη ασφαλείας η οποία θα μπορούσε να κρατήσει και κάποιους ανεπιθύμητους εκτός κάποιου χώρου από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θράσματα του τζαμιού και το τζάμι μένει πάνω στη μεμβράνη ουσιαστικά σαν ένα ενιαίο κομμάτι και γίνεται πιο δύσκολη η παραβίαση ενός χώρου. Εσωτερική επικόλυση για τη συγκεκριμένη μεμβράνη και μπορείτε να βρείτε φυσικά περισσότερες πληροφορίες μας στην ιστοσελίδα μας displaymedia.gr στην συγκεκριμένη κατηγορία για τις μεμβράνες, όπου εκεί θα δείτε αναλυτικά μέχρι και τις οδηγίες τοποθέτησης. Πάμε όμως να δούμε μερικές συμβουλές για τη σωστή χρήση των μεμβρανών και τη σωστή τοποθέτησή τους. Για τη σωστή τοποθέτηση των αντιλιακών μεμβρανών και των μεμβρανών ασφαλείας είναι σκόπιμο να έχουμε μια κατάλληλη σπάτουλα με λαστιχένιο άκρο, η οποία, επειδή είναι τα φίλμ πολύ ευαίσθητα και πάρα πολύ λεπτά, χρειάζεται ειδική σπάτουλα για την εφαρμογή τους. Ο σχολαστικός καθαρισμός του τζαμιού πριν την τοποθέτηση είναι πολύ σημαντικός. Το τζάμι πρέπει να είναι εντελώς καθαρό από σκόνες, λιπαρές ουσίες ή άλλους ρήπους. Αν χρειαστεί ένωση δύο μεμβρανών, τότε δεν χρειάζεται επικάλυψη ή αλλιώς overlap μεταξύ τους. Αν μετά την εφαρμογή εμφανιστούν κάποια ίχνη υγρασίας ανάμεσα στο τζάμι και τη μεμβράνη, θα πρέπει να εξαφανιστούν μέσα σε 3 εβδομάδες. Επιτρέψτε λοιπόν αρκετό χρόνο ώστε να δείτε να εξαφανίζονται. Μην καθαρίζετε καθόλου τη μεμβράνη για 3 έως 5 εβδομάδες μετά την τοποθέτηση. Μετά από την αρχική περίοδο στεγνώματος, μπορείτε να καθαρίσετε τη μεμβράνη με ήπια καθαριστικά σαπουνιού πάντα και χωρίς τη χρήση ισχυρών καθαριστικών με αμμονία ή αλκοόλ. Κατά την εφαρμογή των μεμβρανών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αρκετή ποσότητα σαπουνό νερού και από την εσωτερική αλλά και από την εξωτερική πλευρά της μεμβράνης, ώστε να έχετε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης των αντιλιακών μεμβρανών μπορείτε να βρείτε πάντα στην ιστοσελίδα μας www.displaymedia.gr.